πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα της Γαλλικίας, τελετή στη μνήμη των 79 ανθρώπων που σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλώνησε την Ισπανία. Στην τελετή παραβρέθηκαν μέλη της βασιλικής οικογένειας και μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι, που κατάγεται από την περιοχή. Ο μηχανοδηγός του τρένου Φρανσίσκο Χωσέ Γκαρθόν Άμο, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξαμελίας, αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του την Κυριακή, αλλά με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.